Πάμε να καλησπερίσουμε, να το χαλαρώσουμε από τις επιτροπές, τις αποφάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να καλησπερίσουμε και να μιλήσουμε λίγο για την επιρροή που υπάρχει στο ποδόσφαιρο γενικότερα, με όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε. Έναν άνθρωπο που είναι στο χώρο του ποδοσφαίρου πάρα πολλά χρόνια και είναι και φίλος. Η αλήθεια είναι από τους λίγους μάνατζερ φίλους που έχω στο χώρο. Ο Πασχάλης του Ντούρης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πασχάλη, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστα, όλα καλά. Τι γίνεται, καλησπέρα και στους ακροατές. Είμαστε μαζί παρέα εδώ με τον Στέργιο Αναστασιάδη. Καλησπέρα. Εντάξει, το ραντεβού το είχαμε προγραμματισμένο. Βέβαια, έπεσες πάνω στην απόφαση για τον ΠΑΟ και την Ξάνθη σήμερα. Οπότε αναλωθήκαμε περισσότερο πάλι στο εξωαγωνιστικό κομμάτι. Ενώ κακά τα ψέματα, το ποδόσφαιρο έχει τόσα πολλά πράγματα που θα θέλαμε να συζητάμε χωρίς δικαστές, χωρίς δικαστήρια, επιτροπές και όλα τα συναφή. Αλλά αναγκαζόμαστε να το πράττουμε και αυτό. Το κομμάτι. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Είναι μέρος του παιχνιδιού, όπως είναι μέρος του παιχνιδιού και οι μεταγραφές, όπως είναι μέρος του παιχνιδιού και οτιδήποτε αφορά την ευρύτερη εικόνα που έχουμε για το ποδόσφαιρο, και γι' αυτό είναι και τόσο λαοφιλές και λαοπρόβλητο, και γι' αυτό και κρατάει το ενδιαφέρον όλου του κόσμου ακόμα και τώρα που δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Εσύ, Πασχάλη, εντάξει, έχεις ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα, με τους οποίους συνεργάζεσαι, αλλά έχεις και αρκετούς, από ό,τι ξέρω, στο εξωτερικό και στην κεντρική Ευρώπη και σε χώρες που έχουν πληγεί αρκετά από τον κορονοϊό σε σχέση με την πατρίδα μας. Είναι όντως μια πολύ δύσκολη κατάσταση για το ποδόσφαιρο και βλέπεις να υπάρχει σύντομα φως στην άκρη του τούνελ. Και μιλάω για χώρες όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ιταλία, που δραστηριοποιείσαι και εσύ, η Γαλλία. Εκεί υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι όλος ο πλανήτης αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή κατάσταση και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι για αυτό που θα ακολουθήσει και αυτό που ζούμε. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, οφείλω να τονίσω ότι το γεγονός ότι η UEFA φάνηκε το πρώτο χρονικό διάστημα ανέτοιμη να αντιμετωπίσει μια τέτοια πανδημία, το γεγονός και μόνο ότι είχαμε αγώνες στον Μπέργκαμο, με το οποίο θεωρούμε ότι ίσως πυροδότησε και την έξαρση του κορονοϊού σε εκείνη την περιοχή της Ιταλίας, όπως το μάτς Αταλάντα με τη Βαλένθια. Είναι όντως μεγάλο το πρόβλημα. Προσπαθούν, η UEFA και η FIFA έχουν δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές κυβερνήσεις να παρατείνουν όσο χρειαστεί τη διακοπή των πρωταθλημάτων με γνώμονα το συμφέρον για την υγεία των πολιτών, αλλά παρόλα αυτά έχουν ως πρωταρχικό στόχο την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων, έστω και αν αυτά τραβήξουν σε χρόνο περισσότερο από το συνηθισμένο, δηλαδή ακόμα και αν γίνουν μέσα στο καλοκαίρι. Έχουν στείλει ήδη την διρεκτίβα στις ομοσπονδίες και περιμένουν τις αποφάσεις των τοπικών κυβερνήσεων για το πότε θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν αγώνες με ασφάλεια. Υπάρχουν, μην ξεχνάμε, πάρα πολλές ρήτρες, υπάρχουν τα τηλεοπτικά συμβόλαια τα οποία είναι ενισχύ. Και αυτό θα πρέπει, για να αποφύγουμε ένα οικονομικό κράχ, θα πρέπει να ολοκληρωθούν κάπως τα πρωταθλήματα, έστω και χωρίς θεατές. Και σε αυτό το πλαίσιο κινούνται αυτή τη στιγμή οι ομοσπονδίες, εξετάζουν τα σενάρια, τα πιθανά, για την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων. Το χωρίς θεατές, βέβαια, αντιλαμβάνεσαι ότι χάνει όλη την ουσία το όλο πράγμα, αλλά νομίζω ότι για την Ελλάδα ειδικά, στο κομμάτι που βρισκόμαστε και με τα play-off, θα δημιουργηθεί και ένα τεράστιο οικονομικό ζήτημα για τις ομάδες. Γιατί, okay, στη Γερμανία ή στην Αγγλία μπορεί να μην έχουν για 10 παιχνίδια κόσμο, αλλά είναι τόσο μεγάλα τα τηλεοπτικά τους και γενικότερα οι χορηγοί τους, που καλύπτεται κατά κάποιο τρόπο το κενό ή τέλος πάντων δεν καταστρέφεται η ομάδα. Στην Ελλάδα, σίγουρα, δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν ζημίες. Βέβαια, θα ήθελα λίγο εδώ να τονίσω ότι στην Ελλάδα ειδικότερα
το ποσοστό του προϋπολογισμού των ομάδων σε σχέση με το τηλεοπτικό συμβόλαιο, ανεξάρτητα του γεγονότος ότι το συμβόλαιο το τηλεοπτικό είναι σίγουρα μικρότερο από άλλες μεγάλες χώρες και μεγαλύτερες αγορές, παρόλα αυτά ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού είναι πολύ μεγαλύτερο από άλλες χώρες προηγμένες ποδοσφαιρικά. Στην Ελλάδα δηλαδή θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ζημία αν δεν γίνουν τα play-offs, αν δεν γίνουν οι αγώνες, αν δεν τηρηθούν τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Άρα ναι, θα υπάρξουν ζημίες. Αυτή τη στιγμή αυτό που κοιτάζει η UEFA είναι να περιοριστούν οι ζημίες, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα και να κινηθούμε σε πλαίσια τα οποία θα μπορέσουν να υπολογίσουμε πλέον και το προϋπολογισμό και τον τρόπο με τον οποίο θα εξαρθούν τα προβλήματα του χρόνου. Να συνεχίσω λίγο αυτό που έλεγα. Η UEFA λοιπόν και η FIFA προτίθενται αυτή τη στιγμή με τα πλάνα που υπάρχουν τώρα, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε την εξέλιξη του κορονοϊού, έτσι όπως δείχνει να εξελίσσεται τώρα η πανδημία και ελπίζοντας ότι με την άνοδο της δημοκρασίας θα έχουμε κάποια αποκλιμάκωση. Η UEFA λοιπόν και η FIFA προσανατολίζονται στο να μπορέσουν να γίνουν οι επαναληπτικοί αγώνες που έχουν ήδη ξεκινήσει στο Europa League και το Champions League έστω και αρχές Αυγούστου. Παράλληλα οι επόμενοι γύροι να γίνουν σε αγώνες knockout, σε γήπεδα ουδέτερα, και εκείνη την περίοδο να ξεκινήσουν και τα πρώτα προκριματικά για την επόμενη χρονιά. Άρα δηλαδή θα έχουμε μεγάλη αγωνιστική δράση βάσει του προγραμματισμού του οποίου υπάρχει τώρα την περίοδο του Αυγούστου. Και τα εθνικά πρωταθλήματα παράλληλα μπορεί να τραβήξουν κάποια μέχρι και τότε. Έχεις ενημέρωση για εντός συνορών, αν υπάρχει η πιθανότητα εδώ να υπάρχει κόσμος, δηλαδή όχι τώρα, αλλά ξέρω εγώ τον Ιούνιο? Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει κόσμος, ούτως ή άλλως και η άρση των μέτρων θα γίνει σταδιακά. Θεωρώ αδύνατον, απίθανο να δούμε παιχνίδια με κόσμο φέτος. Κάποιες χώρες όπως προανέφερες, με τις οποίες έχω και στενές επαγγελματικές σχέσεις, ίσως συνεχίσουν και τους αγώνες χωρίς κόσμο και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, για να δουν και την εξέλιξη της πανδημίας και αν θα υπάρξει αναζωπήρωση τον Οκτώβριο. Οπότε θέλω, αν και θα πιστεύω είμαι αισιόδοξος, θεωρώ πολύ δύσκολο να έχουμε θεατές τον Ιούνιο και δύσκολο επίσης να έχουμε και θεατές από το Σεπτέμβριο, έτσι. Δηλαδή το βρίσκω ναι, παντού στην Ευρώπη. Το βρίσκω υπερβολικά ρυψοκίνδυνο για κάποια κυβέρνηση να επιτρέψει να γίνουν αυτοί οι αγώνες. Οπότε ας τουλάχιστον εξυπηρετηθούμε τώρα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, να απολαύσουμε λίγο τους αγώνες έστω και από την τηλεόραση. Πασχάλη, υπάρχει κάποια ενημέρωση αναφορικά με αυτό που ακούμε μέχρι τώρα να το δηλώνουν οι άνθρωποι της UEFA και της FIFA, και αυτό σε ενδιαφέρει άμεσα, για την επέκταση των συμβολέων? Δηλαδή ένας παίκτης λήγει το συμβόλαιο 30 Ιουνίου, αυτό που λένε ότι θα ισχύσουν τα συμβόλαια μέχρι τότε, μέχρι 20 Ιουλίου, μέχρι τον Αύγουστο. Υπάρχει νομική κάλυψη πάνω σε αυτό το κομμάτι για τον οποιοδήποτε? Δεν μπορεί ο παίκτης να πει, κάτσε ρε παιδιά, εγώ έχω υπογράψει μια σύμβαση, λήγει 30 Ιουνίου, 1 Ιουλίου, ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Και έχω υπογράψει και σε άλλη ομάδα με 1 Ιουλίου, γιατί είχα το δικαίωμα να το κάνω. Ναι. Έχει έρθει, πολύ καλή ερώτηση, έχει έρθει εδώ πέρα η FIFA και έχει στείλει στις ομοσπονδίες κάποιο καινούριο νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο τους δηλώνει ότι τα συμβόλαια τα οποία λήγουν στις 36 αυτόματα παρατείνονται ως την ημέρα που θα λήξει το πρωτάθλημα της εκάστοτε χώρας. Και η μεταγραφική περίοδος ξεκινάει ακριβώς από την επόμενη μέρα και θα δοθεί παράταση. Κανονικά οι μεταγραφές διαρκούν μέχρι 12 εβδομάδες. Τώρα η FIFA δίνει τη δυνατότητα να διαρκέσουν μέχρι 16 εβδομάδες. Δηλαδή, αν δούμε ότι υπάρχουν κάποια πρωταθλήματα που τελειώνουν στα μέσα ή και στα τέλη Ιουλίου, μπορεί να έχουμε μεταγραφές μέχρι και τέλη Οκτωβρίου, μέχρι αρχές Νοεμβρίου. Θα είναι ένα διαφορετικό πλαίσιο το οποίο προγραμματίζουμε αυτή τη στιγμή να κινηθούμε. Για να το πούμε έτσι και με παραδείγματα, ο Βέλεθ, παραδείγματος χάρη, που ξέρουμε, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι στον Άρη και έχει ενημερώσει και ο Παναθηναϊκός και ο παίκτης ότι θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Θεωρητικά θα ξεκινούσε 1 Ιουλίου το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Τώρα δεν μπορεί να ισχύσει αυτό. Το συμβόλαιό του με τον Άρη θα πάει
μέχρι να πούμε 15 Ιουλίου, παράδειγμα, και 16 Ιουλίου, αν τελειώσει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα 15 Ιουλίου, θα ξεκινήσει στο Παναθηναϊκό. Να σε ρωτήσω κάτι όμως. Οι αμοιβές τώρα όμως πώς θα υπολογιστούν? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, οι ομάδες στην Ελλάδα μπορεί ακόμα να μην έχουμε μπει στην ουσία του θέματος, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια έτσι κουβέντα ως προς μείωση, ως προς μετάθεση, ως προς ψαλίδι, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω και τι ακριβώς θα γίνει στο τέλος και αν έχετε κάποια ενημέρωση για το προς τα που πηγαίνει το πράγμα. Στην Ελλάδα ο τρόπος πληρωμής των συμβολέων διαφέρει σε σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ δηλαδή έχουμε τις δόσεις, τις λεγόμενες δόσεις των συμβολέων, οι οποίες συνήθως κάθε ομάδα τις ορίζει ως 4 ως 5 και ένας βασικός μισθός, ο οποίος είναι, στο οποίο υπάρχουν και οι εργοδοτικές εισφορές. Στην Ευρώπη, μισθολογικά, ο ποδοσφαιριστής πληρώνεται ανά μήνα, δηλαδή το συνολικό του συμβόλαιο σε 12 δόσεις. Αυτό που προβλέπεται να ισχύσει είναι ότι αναλογικά θα λάβει ο ποδοσφαιριστής μέχρι την τελευταία μέρα του συμβολέου του το ποσό το οποίο το αναλύει σε όλο το χρόνο, όλη τη σεζόν. Άσχετα αν αγωνιστεί 12,5 μήνες ή 13 με αυτή την ομάδα. Άρα θα πληρωθεί κανονικά μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περίοδου το συμβόλαιο το οποίο προβλέπεται να έχει ούτως ή άλλως υπογράψει. Εκτός αν προκύψει αυτό που λέγεται ότι θα πάμε σε κάποιες, μπορεί να υπάρξει αυτό, να σε ρωτάω κιόλας, κάθετες περικοπές, δηλαδή να πει κάποιος ότι το 30% του συμβολέου δεν θα το πάρετε. Βέβαια είναι κόντρα στα συμφέροντα που έχουμε αυτό, αλλά το ακούμε, το διαβάζουμε, αναφέρεται καθημερινά. Αν δηλαδή υπάρχει κάτι τέτοιο σε συνολικό πλαίσιο, έτσι. Όχι να λέει ας πούμε ο Άρης, α έλα εδώ εσύ Τσαλτίδη, σου κόβω 30% από το μισθό σου. Ενώ αν συζητιέται κάτι τέτοιο, αν ακούγεται κάτι τέτοιο, στην Ευρώπη το ακούμε για μείωση δηλαδή ψαλίδι των συμβολέων. Βεβαίως το ακούμε, απλά μονομερείς ενέργειες δεν μπορούν να γίνουν. Αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί είναι ότι κάποια ομάδα, αν μπορεί αποδεδειγμένα να δείξει στις αρμόδιες αρχές ότι έχει ζημιωθεί σε τεράστιο βαθμό, τότε μπορεί με την επίσης επιθυμία και των ίδιων των ποδοσφαιριστών να προβεί σε αυτές τις μειώσεις. Και θέλω λίγο να δώσω μια άλλη παράμετρο, γιατί είναι ωραίο να το βλέπουμε από την μία οπτική γωνία, αλλά ας το δούμε και από την πλευρά των ποδοσφαιριστών και τους οποίους και εγώ εκπροσωπώ. Οι ποδοσφαιριστές λοιπόν, όταν υπογράφουν αυτά τα επαγγελματικά συμβόλαια με τις κάστοτε ομάδες, δεν είναι κανονικοί εργαζόμενοι. Παράδειγμα, αν εσύ Χρήσανδε θέλεις να παραιτηθείς αύριο από το Λίμπερο και θέλεις να πας στο BBC Radio ας πούμε, θα στείλεις ένα σημείωμα στην ιδιοκτησία του σταθμού και θα έχεις ένα μήνα, δύο μήνες διορία ώστε να μπορέσεις να βρει τον αντικαταστάτη σου και να πας στο BBC. Οι ποδοσφαιρικές συμβάσεις όμως δεν είναι έτσι. Οι ποδοσφαιρικές συμβάσεις περιέχουν και ένα ρίσκο. Όταν λοιπόν μια ομάδα συνάπτει αυτές τις συμβάσεις με τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, περιμένει για να μπορέσει να τις τερματίσει κάποια οικονομικά ανταλλάγματα. Δηλαδή, αν δεν λήγουν τα συμβόλαια, θα πρέπει να πωληθεί με πολλά εκατομμύρια ευρώ ανάλογα με την αξία του ποδοσφαιριστή. Όταν λοιπόν υπάρχει μια τέτοιου είδους σύμβαση, νομικά λοιπόν ο ποδοσφαιριστής αναλαμβάνει και ο ίδιος ένα ρίσκο όταν δεν υπάρχει μια ρήτρα αποδέσμευσης για αυτό το συμβόλαιο το οποίο υπογράφει. Έτσι λοιπόν, σε τέτοιες περιπτώσεις, αν η ομάδα, η εκάστοτε ομάδα, αποδείξει ότι οικονομικά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο να πληρώσει ένα συμβόλαιο ποδοσφαιριστή, τότε λογικά θα πρέπει να υπάρχει η εναλλακτική λύση. Αν ο ποδοσφαιριστής δεν θέλει να δεχτεί αυτή τη μείωση, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει εναλλακτική λύση ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής, αν δεν υπογράψει και αν δεν θέλει ομάδα, πρέπει να μείνει ελεύθερος αυτή τη μείωση. Άρα λοιπόν εκεί είναι το λεπτό ζήτημα. Γι' αυτό πιστεύω ότι για να φτάσουμε στο σημείο αυτής της μείωσης θα συμβεί μόνο αν έχουμε κάποιες τραγικές συνέπειες, δηλαδή αν έχουμε διακοπή όλων των πρωταθλημάτων, αν έχουμε μειώσεις τεράστιες στα συμβόλαια τα τηλεοπτικά και μόνο τότε. Αλλά και πάλι θα υπάρχουν προσφυγές και πάλι θα πρέπει να τα δούμε τα νομικά ζητήματα όπως συζητούσατε στην αρχή της συζήτησής μας πριν βάλει στη γραμμή. Εικάζω ότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα υπάρξει μια διρεκτίβα από τη FIFA και αναλογικά σε κάθε χώρα και με το νομικό πλαίσιο, αν και υπάρχει και το παράδειγμα ότι να ισχύουν άλλα πράγματα εντός συνόρων και το παράδειγμα είναι
πολύ πρόσφατο με την περίπτωση του Ντουρμισάη, του Άρη, της FIFA, του Συστών και οτιδήποτε άλλο, ότι ο Άρης είναι σύνομος εντός των συνόρων, αλλά μετά από 13 χρόνια γίνει μια απόφαση της FIFA που λέει θα πληρώσεις και τις προηγούμενες διοικητικής κατάστασης πριν από 13 χρόνια. Είναι λίγο το πλαίσιο πάνω σε αυτό το κομμάτι θολό. Που παρεμπιπτόντως ο Ντουρμισάη είναι ένας ποδοσφαιριστής που εκπροσωπώ και εγώ και δυστυχώς αυτή η καθυστέρηση που υπήρχε και τα πάνω κάτω τα οποία είχαν έρθει τότε με την άβηξή του στον Άρη και δεν μπόρεσε να εκδοθεί το δελτίο να έχει εκδοθεί, σίγουρα τον πήγε πίσω και αγωνιστικά. Δηλαδή είχε και ο ίδιος μια ζημία μέσα από αυτές τη διαδικασία που περιέγραψε προηγουμένως. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να δούμε ποδόσφαιρο και να δούμε και με κόσμο. Γιατί εντάξει, ωραίο το ποδόσφαιρο, αλλά να το βλέπουμε τώρα με άδειες κερκίδες, εντάξει. Πάνω απ' όλα υγεία, περνάμε δύσκολες στιγμές, οπότε το ποδόσφαιρο σίγουρα έρχεται σε δεύτερη μοίρα, αλλά δεν πάβει να είναι και μια διασκέδαση, μια ψυχαγωγία για όλους μας, για τις οικογένειές μας, οπότε σίγουρα το περιμένουμε, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να ευχηθώ καλό Πάσχα και υγεία στους ακροατές σας και σε όλο τον κόσμο.